Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Σήμερα ήταν πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το πρωί. Το φουαγέ του νέου Δημαρχείου πλημμύρισε από παιδιά των δημοτικών παιδικών σταθμών. Παρουσίασαν τις ζωγραφιές τους με θέμα τη μάνα. Λίγη ώρα αργότερα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γυναίκες και μητέρες, μέλη της Νέας Δημοκρατίας, μοίρασαν λουλούδια και ενημερωτικό υλικό. Μια ευχή για χρόνια πολλά και να ευχαριστώ στο πιο αγαπημένο πλάσμα του κόσμου, τη μητέρα, έστειλαν δεκάδες παιδιά από δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης. Ξέρεις ποιος γιορτάζει σήμερα? Μαμά! Η μαμά! Η μαμά μου! Γιατί της είπες εσύ το πρωί? Χρόνια πολλά! Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη διοργάνωσε ειδική εκδήλωση στο νέο Δημαρχείο. Κάναμε μια εκδήλωση όπου τα παιδάκια από τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς εκθέτουν τις ζωγραφιές τους και στη συνέχεια όταν ολοκληρωθεί η εκδήλωση θα δώσουν και τα λουλουδάκια στις μαμάδες τους, μέρα γιορτάζοντας επίσημα αυτή την ημέρα. Βέβαια δεν είναι μόνο μια μέρα η μέρα της μητέρας, είναι όλες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Τους μικρούς φίλους απασχόλησε με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα η ομάδα τέχνης και λόγου Φαντασία που συμμετείχε εθελοντικά στην εκδήλωση. Είμαι η μοναδική Ελληνίδα διδάκτορ οριγκάμι και θα δείξω στα παιδιά πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε λουλούδια με ένα κομμάτι χαρτί. Και έτσι θα δημιουργήσουμε σε ελάχιστα λεπτά ένα υπέροχο λουλουδάκι για να το προσφέρουμε στη μαμά μας. Την ίδια στιγμή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων της Νέας Δημοκρατίας τίμησε τη μητέρα στέλνοντας παράλληλα ένα πολιτικό μήνυμα. Αυτές τις δύσκολες μέρες, πραγματικά για τις γυναίκες, νομίζω ότι ιδιαίτερα προβλήματα έχουν οι μητέρες οι οποίες είναι εργαζόμενες. Ζητάμε σε μια εποχή που είναι πολύ μεγάλη ανεργία και μάλιστα η ανεργία θα έλεγα ότι είναι και γένος θηλυκού, η μητρότητα να προστατεύεται. Γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας διένυμαν ενημερωτικό υλικό και χάρισαν ένα τριαντάφυλλο σε όλες τις μητέρες.